Αυτό το θέμα έχει επιληθεί από το 19ο αιώνα κιόλα. Δεν χρειάστηκε να ο 20ος. Ο πρώτος που το επέλυσε ήταν ο Μπίσμαρκ στη Γερμανία, με τον αυταρχικό τρόπο. Αποφάσισε ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή, κοινωνικό κράτος και κοινωνικά μέσα μεταφορά. Οι συγκοινωνίες είναι εργαλείο κοινωνικής συνοχής. Αυτό δεν το αποφάσισε για λόγους ανθρωπιστικούς, διότι ήταν απολυταρχικός δυνάστης ο Μπίσμαρκ. Αλλά το αποφάσισε για λόγους οικονομικού συμφέροντος της Γερμανίας. Αυτό επαναλήφθηκε μετά με τον Ρούσβελτ στο 1935, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μετά πέρασε στην Αγγλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη μεταπολεμικά. Λοιπόν, δεν έγινε, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κοινωνική συνοχή, δεν είναι για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά είναι για οικονομικούς λόγους, για να μπορεί να λειτουργήσει το οικονομικό σύστημα. Διαφορετικά, έχουμε να κάνουμε, ας πούμε, με πληθυσμούς που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τη μία επαρχία στην άλλη ή στην πρωτεύουσα. Μάλιστα, στη Γαλλία, όταν τελευταία εγγενιάστηκε τα τελευταία χρόνια το TGV, το τρένο υψηλής ταχύτητος, που πηγαίνει από το Παρίσι στην Μασσαλία σε 3 ώρες, ενώ παλαιότερα χρειαζόντουσαν 10 ώρες. Θεωρήθηκε ότι είναι κατάκτηση εθνικής ολοκλήρωσης, διότι πηγαίνει κανείς πολύ ταχύτερα από τη Μασσαλία στο Παρίσι και από το Παρίσι στη Μασσαλία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι συσφίγει την κοινωνική συνοχή και ήταν υψής της συνασίας, αγαθό. Και γι' αυτό και το παίρνουν πολλές χώρες αυτό. Τώρα το πήρε και η Κίνα. Και άλλες χώρες έχουν πάρει τα τρένα αυτά υψηλής ταχύτητος, τα οποία είναι κρατικά φυσικά, δημόσια.